Γεια σας, είμαι η Μαρία και η συνταγή που θα μοιραστώ απόψε μαζί σας είναι τα μαύρα λάχανα με φασόλια. Καιρός να τιμήσω τις ποντιακές μου ρύζες και γι' αυτό σήμερα είπα να φτιάξω μαύρα λάχανα με φασόλια, όπου μαύρα λάχανα οι πόντοι λέγανε τις λαχανίδες ή αν δεν υπήρχαν οι λαχανίδες παίρνανε τα εξωτερικά φύλλα του φυτού του λάχανου. Και τα κάνανε με τα φασόλια. Τα φασόλια είναι τα κανονικά, τα άσπρα. Πολλές φορές χρησιμοποιούσαν και τα κόκκινα. Για να φτιάξω αυτό το φαγητό, το πρώτο που θα κάνω είναι από το προηγούμενο βράδυ να μουλιάσω τα φασόλια. Εγώ πήρα τα εξωτερικά φύλλα του φυτού του λάχανου από το παχτσέ που έχω και τα μάζεψα. Είναι ωραιότατα, φρεσκότατα, πράσινα φύλλα λάχανου, τα οποία τα μισά θα τα κάνω με τα φασόλια και τα άλλα μισά θα τα βάλω στην κατάψυξη και με αυτά θα κάνω αργότερα, θα σας δείξω πως κάνω και λαχανοντολμάδες. Τα φύλλα λάχανο που θα βάλω στην κατάψυξη θα τα βάλω σε ένα τάμπερ, είναι προτιμότερο από μία σακούλα, γιατί με τη σακούλα μπορούν να σπάσουν και έτσι μετά δεν θα μπορέσω να κάνω λαχανοντολμάδες. Τα υλικά ακόμα που θα χρησιμοποιήσω στο φαγητό θα είναι το κρεμμύδι, το οποίο το ψιλοκόβω τώρα. Θα χρησιμοποιήσω 1 με 2 πράσα, θα τα ψιλοκόψω και αυτά εννοείται, καρότο, ψιλοκομμένο και σκόρδο. Εάν τώρα εσείς έχετε κάποιο ακόμα λαχανικό που θα θέλατε να το προσθέσετε, εννοείται μπορείτε, δεν υπάρχει κάποιος περιορισμός. Εγώ έτσι όπως το βλέπω θα πρόσθετα και λίγο σελινόριζα, νομίζω θα του πάει πάρα πολύ. Σε μία πλασωτέ κατσαρόλα θα ρίξουμε λίγο ελαιόλαδο, θα προσθέσουμε το κρεμμύδι. Προσθέτω το πράσο. Προσθέτω το καρότο και το σκόρδο. Αφού τσιγαριστούν λιγάκι τα λαχανικά, προσθέτω την ντομάτα ψιλοκομμένη. Τώρα θα προσθέσω το μαύρο λάχανο. Ανακατεύω καλά όλα τα λαχανικά και κλείνω το καπάκι και τα αφήνω να βράσει περίπου για 1-20 λεπτό, έτσι λίγο να μαλακώσει το λάχανο. Εν τω μεταξύ, σε όλη αυτή τη διαδικασία έχω ήδη βάλει να βράσει το φασόλι, το οποίο είναι να είναι σχεδόν έτοιμο. Τώρα το προσθέτω με το λάχανο, αφού το έχω στραγγίσει, το προσθέτω με το λάχανο. Δεν χρησιμοποιώ καθόλου το νερό εκείνο που το έχω βράσει. Θα συμπληρώσω λίγο νερό και θα το αφήσω όλο μαζί να βράσει με τα λαχανικά περίπου για 1-20 λεπτό. Από μπαχαρικά θα προσθέσω κίμινο, μαύρο πιπέρι, κόκκινο πιπέρι. Θα λατίσω μόνο στο τέλος, γιατί τα όσπρια πρέπει να τα λατίζουμε στο τέλος, γιατί αλλιώς δεν θα βράσουν ποτέ. Κλείνουμε το καπάκι και το αφήνουμε όλο μαζί να βράσει, όπως είπα, 1-20 λεπτό. Έτοιμο το φαγητό. Δοκιμάζουμε αν είναι έτοιμο το φασόλι και μόνο τότε θα προσθέσουμε το αλάτι. Θα ρίξουμε και λίγο ομό ελαιόλαδο, αν μας αρέσει το ομό πάνω από τα φασόλια, και είμαστε έτοιμοι να φάμε. Θα προσθέσουμε και λίγο χυμό λεμόνι από πάνω, το πάει πάρα πολύ. Αυτή είναι η συνταγή. Είναι παραδοσιακή ποντιακή συνταγή, νηστίσιμη, είναι πάρα πολύ νόστιμη, φτιάξτε την, δοκιμάστε την, θέλω πάρα πολύ να μου πείτε τις εντυπώσεις σας. Και κάτι ακόμα, εάν σε περίπτωση δεν βρείτε ούτε λαχανίδες, ούτε τα φύλλα του λάχανου, μπορείτε να βάλετε κανονικό λάχανο. Εδώ εγώ όμως θα σας αφήσω, θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο, σας φιλώ, σας χαιρετώ γλυκά, γεια!